Στο Ατσαλένιο, ο Κεραυνός φιλοξένησε τον Μοχό σε παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική της Α2 κατηγορίας Ε στον πρώτο όμιλο. Στο πρώτο ημίχρονο, ο Μοχός ήταν επικίνδυνος προς την εστία του Αντωνιδάκη, δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, όμως δεν κατάφερε να σημειώσει κάποιο γκολ. Μια μεγάλη όμως ευκαιρία είχε και ο Κεραυνός με τον Γιακουμάκη να βγαίνει τέτα-τέτ. Πλάσαρε, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα ούτε από το κάθετο δοκάρι. Στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου, οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Ποντίκαλης, κάνοντας το 0-1, με τον Μοχό να πηγαίνει στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα έχοντας το προβάδισμα. Στην επανάληψη, γρήγορα ο Κεραυνός κατάφερε να ισοφαρίσει μετά από ενέργεια του Μπέι στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ξημεράκης ήταν αμαρκάριστος και εύκολα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας για τον Κεραυνό. Η ομάδα του Ατσαλένιου ήταν καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο και στο 78, μετά από ωραία ενέργεια του Μπέι, ο Γιακουμάκης έκανε το 2-1. Στα τελευταία λεπτά ο Κεραυνός κυριάρχησε πλήρως, μετά από κόρνερ του Μπέι και κεφαλιά του Αμανάκη. Έγινε το 3-1 στο παιχνίδι και στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης, μετά από ωραίο συνδυασμό, ο Γιακουμάκης ήταν εκείνος που έκανε το τελικό. Κεραυνός Μοχός 4-1, πανηγύρια για τους πιτσιρικάδες του ΠΟΑ.